Έχουμε έναν επιτυχημένο επιχειρηματία μαζί μας, ο οποίος αποφάσισε να ασχοληθεί και με την πολιτική. Ο κύριος Φωκάς. Και λέγαμε, κύριε Φωκά, καλησπέρα σας. Από την Ένωση Κεντρών εδώ, βουλευτής, έτσι, Αριστίδης Φωκάς. Και λέγαμε, ποιο είναι μεγαλύτερο ρίσκο τελικά, το επιχειρήν ή η πολιτική? Κυρία Δημαρέση, κυρία Αγγέλη, ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην ωραία εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε κι εσείς. Μια καλησπέρα στους φίλους που μας ακούνε. Και τα δύο έχουν τα θετικά τους, τα εύκολά τους, αλλά έχουν και τα δύσκολα. Θέλω να πω ότι το επιχειρήν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτή τη στιγμή το να επιχειρήσει κάποιος στην Ελλάδα είναι πολύ επικίνδυνο. Η φορολογία είναι πολύ υψηλή, οι ασφαλιστικές εισφορές στην κατάσταση που είμαστε είναι εξίσου πολύ υψηλές και το περιβάλλον δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για τους επιχειρηματίες. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και πολλούς επιχειρηματίες να θέλουν να φύγουν να πάνε προς τα Βαλκάνια, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το περιβάλλον θέλει βοήθεια. Το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για επενδύσεις που καλούμε επενδυτές. Να επενδύσουν σε τι, σε ένα περιβάλλον εδώ το οποίο. Δεν φεύγουν οι δικοί μας. Δεν φεύγουν οι δικοί μας, που δεν έχει οικονομικό, σταθερό οικονομικό περιβάλλον, που η φορολογία είναι στο Θεό, που έχουμε απίστευτη γραφειοκρατία. Έτσι είναι. Και αυτό το βλέπουμε και στην πράξη. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια κιόλας, δεν έχει έρθει καμία μεγάλη εταιρεία να επενδύσει στην Ελλάδα. Η τελευταία που ήρθε είναι η Ελληνικός Χρυσός, η οποία ήρθε να επενδύσει πραγματικά στην Ελλάδα, έβαλε μέχρι στιγμής πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ ως επένδυση για να πάρει στο τέλος σχεδόν τίποτα. Ο τζίρος δεν μπορεί να αυξηθεί διότι δεν έχει πάρει τις απαιτούμενες άδειες από το κράτος. Αυτές οι άδειες θα έπρεπε να είχαν δοθεί προετών και όμως η κυβέρνηση αυτή βάζει οτιδήποτε ως εμπόδιο για να μην δώσει άδειες. Θέλει αυτή η εταιρεία, για παράδειγμα, να κάνει τελικό προϊόν χρυσό. Για να πάρει βέβαια όμως τις άδειες, έχει καταθέσει το φάκελο που έπρεπε από το 2014 που καταθέσαν το φάκελο μέσα σε 3 μήνες να πάρουν τις άδειες για να προχωρήσουν την επένδυσή τους. Αυτές οι άδειες από τότε έχουν περάσει από 40 κύματα. Σε λίγο συμπληρώνουμε. Έχουμε συμπληρώσει μάλλον 3 χρόνια και ακόμα δεν έχουν πάρει άδειες. Έχουν πάει σε δικαστήρια, έχουν πάει στο ΣΤΕ, έχουν δικαιωθεί 18 συνεχόμενες φορές στο ΣΤΕ και παρόλα αυτά δεν μπορούν να πάρουν άδειες. Και δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα, έτσι. Θυμηθείτε τι γινόταν με την Κόσκο μέχρι να ξεκινήσει η επένδυση. Διαδηλώσεις, πολιτικές κόντρες. Και μόλις τώρα διάβαζα, γιατί το έχουμε και για είδηση στην εκπομπή, πόσο αυξήθηκαν οι διακινήσεις κοντέινερ, έτσι. Τεράστια αύξηση όταν μπήκε ο ιδιώτης στο λιμάνι του Πειραιά. Το θέμα, ας πούμε, με το ελληνικό, που ακόμα είμαστε ούτε καν, δηλαδή είναι στα χαρτιά ακόμα και η επένδυση. Μου αρέσει, έπρεπε το ελληνικό να έχει γίνει. Για παράδειγμα, για τον ελληνικό χρυσό, αυτή τη στιγμή, αν είχαν δοθεί άδειες, θα είχαμε συν 1.000 εργαζόμενους εκεί, με μισθούς 1.500-2.000 ευρώ, 2.500 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι πάει πίσω γενικότερα και η τοπική κοινωνία. Όχι μόνο το κράτος από τα έσοδα. Το άσχημο στην Ελλάδα είναι ότι πάντως κάνουμε αντιπολίτευση για να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση επί της ουσίας, γιατί και η Βιργίνια που προηγουμένως για την Κόσκο είχαμε διαδηλώσεις από ανθρώπους που σήμερα είναι κυβερνητικά στελέχη. Σήμερα όμως τελικά αποφασίσαμε να το δώσουμε. Και που έβαλαν τελικά την Κόσκο στο λιμάνι. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνουμε αυτό πριν από χρόνια όπως και, για και το να παίρνουμε χρήματα, όπως και για το ελληνικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σε αυτή τη χώρα να κάνουμε αντιπολίτευση απλά για να κάνουμε αντιπολίτευση. Και τα λες έναν άνθρωπο της αντιπολίτευσης τώρα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ και φαντάζομαι Αγγέλη, συμφωνείτε μαζί μου. Έχω συμφωνήσει ήδη για το λιμάνι Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω ότι αν το αφήσουν πραγματικά ως ελεύθερη αγορά, ως ελεύθερη επιχείρηση, να φύγουν τα βαρύδια που το κρατάνε πίσω, θα γίνει ίσως το μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Διότι είναι καλύτερο γεωγραφικά από του Πειραιά, έχουν πρόσβαση όλα τα Βαλκάνια από αυτό το λιμάνι, μπορούσε να γίνει πραγματικά ένα τεράστιο λιμάνι με χιλιάδες θέσεις εργασίας και γύρω από το λιμάνι με εκτελονιστές, με διάφορες άλλες υπηρεσίες που προσφέρει ένα λιμάνι, θα έχει γίνει πραγματικά τελείως
διαφορετικό το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, ας μην είμαστε απεσιόδοξοι, ελπίζουμε κάποια στιγμή να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι θα πρέπει να αφήσουμε την ελεύθερη οικονομία να λειτουργήσει. Να αφήσουν την επιχείρηση να επενδύσει, να δίνουν άδειες άμεσα, fast track λέγανε παλιότερα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει fast track άδεια. Θα πρέπει να δοθούν οι άδειες άμεσα για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Είναι λυπηρό, επειδή ζούμε σε αυτή την πόλη, επιχειρούμε σε αυτή την πόλη, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έρχονται τα πλοία κοντέινερ, δεν μπορούν να ξεφορτώσουν για διάφορους λόγους, λόγω απεργίας, λόγω οποιοδήποτε λόγο, και φεύγουν και πάνε σε άλλα λιμάνια. Και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό για τα πλοία. Διότι θα πάνε στον Πειραιά, μετά μπορούν να πάνε στη Μάλτα να ξεφορτώσουν για να πάνε αλλού, και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Και όταν μια εταιρεία φέρνει εδώ πέρα με το κοντέινερ, το πλοίο κοντέινερ να ξεφορτώσουν, και βλέπει πρόβλημα στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, το διαγράφει οριστικά και αμετάκλητα. Και πάει, ξεφορτώνει σε άλλο λιμάνι και τελειώνει η ιστορία. Και χάνουμε λεφτά. Το ίδιο αυτό ακριβώς που λέτε εσείς, σημειώνει και ο ΣΕΒ τώρα στο εβδομαδιαίο δελτίο που βγάζει για την οικονομία. Και λέει ότι υπάρχει μεν σιγά σιγά, αλλά υπάρχει ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, οι επενδύσεις αναδεικνύονται ενδεχομένως και στην αχίλιο πτέρνα της οικονομίας. Γιατί οι επενδύσεις δυστυχώς μειώνονται, δεν αυξάνονται. Δηλαδή, εκτός από αυτά που είχαμε, που είπατε και εσείς, στην Ελληνικός Χρυσός, η οποία έχει τα ατελείωτα δυστυχώς προβλήματα, εκτός από την Κόσκο και την Fraport, που είναι επενδύσεις από προηγούμενα χρόνια, έτσι, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί κτλ., δεν έχουμε μέχρι στιγμής κάτι καινούριο. Και η Fraport πολλά εμπόδια. Πολλά εμπόδια, και δεν βλέπουμε να έρχονται και νέοι επενδυτές. Δεν πρόκειται να έρθουν, γιατί αυτά μαθαίνονται στην παγκόσμια αγορά. Όταν έχετε μια εταιρεία για να επενδύσει και βλέπει τόσα προβλήματα γραφειοκρατίας και μη θέληση των κυβερνώντων να βοηθήσουν μια επιχείρηση να επενδύσει, τότε κοιτάνε κάπου αλλού. Φυσικά. Υπάρχουν καλύτερες αγορές και καλύτερα επιχειρηματικά περιβάλλοντα από το ελληνικό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι περιπτώσεις όπως ο Ελληνικός Χρυσός έχουν παίξει εισαγωγικά και σε διεθνή έντυπα μεγάλα, έτσι, τα διαβάζουν δηλαδή και οι επενδυτές, οι επίδοξοι και τα λοιπά, οι υποψήφοι, οπότε είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Μα ναι, εμείς εδώ λέγαμε, έλεγε η κυβέρνηση ότι έχει επαφές με την Αμερική για να έρθουν και Αμερικανοί επενδυτές εδώ. Ο Καναδάς δίπλα είναι, δηλαδή, συγγνώμη, ποιος δεν έχει μάθει, δεν έχει αντιληφθεί τι γίνεται. Mm-hmm. Μιλάμε για μια εταιρεία, την Eldorado, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Καναδά. Και η μετοχή της έχει πέσει πολλές φορές κάτω από 6 δολάρια που ήταν η μετοχή πριν 2 χρόνια. Λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εταιρεία, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται στο 1,2. Δηλαδή, κινδυνεύει να πάθει ζημιά η μητρική εταιρεία, επειδή έμπλεξε με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο. Εσείς τώρα δραστηριοποιήσετε σε ένα εντελώς διαφορετικό τομέα, έτσι, για να έρθουμε στο δικό σας αντικείμενο. Δύσκολος. Με τα έπιπλα. Με τα έπιπλα. Κυρία Δημαρέση, κοιτάξτε, εμείς οι μικρομεσαίοι είμαστε η ραχοκουκαλιά της οικονομίας. Έτσι είναι δομημένη η ελληνική οικονομία, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά να τα πείτε στην κυρία Καλαφάτη, γιατί φαντάζομαι βρίσκεστε και στους δραστηριοποιούμενους της Βούλης και στο Κοινοβούλιο, γιατί είχε πει προμηνών ότι τελείωσε, λέει, αυτό το ημαφεντικό του εαυτού μου στην Ελλάδα και πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι. Δεν είμαστε μαθημένοι να δουλεύουμε σε μεγάλα εργοστάσια. Ως Έλληνες έχουμε το επιχειρήν μέσα μας. Υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμες, αν τις βοηθήσουμε, να απογειωθούν. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να βρουν επιτέλους λύση, και αν θέλετε να σας πω τα σοβαρά προβλήματα που έχουν οι επαγγελματίες. Ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα είναι ότι ο Πρωθυπουργός το 2016 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε υποσχεθεί τότε ότι θα παγώσουν οι οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών προς το ταμείο του ΟΑΕ όλα αυτά εδώ τα χρόνια της κρίσης. Πολλές επιχειρήσεις, περίπου στον αριθμό 400.000 στην Ελλάδα, χρωστάνε στο ταμείο του ΟΑΕ ποσά τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτό το ποσό είχε υποσχεθεί ότι θα παγώσει και θα πάει στο μέλλον, όταν έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης, αν μπορέσει μέχρι τότε να δώσει κάτι, να υπολογιστεί στη σύνταξη. Αν όχι, δεν θα υπολογιστεί στα χρόνια τα συντάξιμα. Αυτό όμως το πρόβλημα δημιουργεί ένα βαρύδιο στους επιχειρηματίες, διότι όταν χρωστάς στο ΤΕΒΕ δεν μπορείς να πάρεις ασφαλιστική ενημερότητα.
δεν μπορείς να κάνεις ένα βήμα πιο κάτω, δεν μπορείς να ανοίξεις μια νέα επιχείρηση. Βλέπεις ότι αυτή η επιχείρηση σου δεν τραβάει. Θες να κάνεις κάτι άλλο ως επιχειρηματίας. Δεν μπορείς να το κάνεις. Καταρχήν, κάποιοι δεν μπορούν να κλείσουν και τις επιχειρήσεις. Ναι, τους. Βέβαια. Δεν ακόμη και αν θες να την κλείσεις. Ούτε μπρος, ούτε πίσω, ναι. Δηλαδή. Είσαι όμηρος. Για το λόγο ότι είμαι και στο βιοτεχνικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, έχω δει και ένα άλλο παρατράγουδο που δημιουργεί αυτή η ιστορία. Αυτή τη στιγμή, από 1η-1η του 2017, οι ασφαλιστικές φορές υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο. Πληρώνεις ο φόρος 29% επί των κερδών, αλλά για τις επιχειρήσεις, ευνοεί πάρα πολλές επιχειρήσεις που βγάζουν μικρό τζίρο, έχουμε και ασφαλιστικές φορές 27% επί των κερδών. Αυτές οι επιχειρήσεις που δεν κερδίζουν, το μήνυμο που μπορούν να δώσουν είναι 170 το μήνα. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή που πληρώνουν κάθε μήνα το ΕΦΚΑ 170 ευρώ, αλλά λόγω του ότι έχουν παλιά οφειλή στον ΟΑΕ, στο πρώην ΤΕΒΕ, δεν μπορούν να πάρουν ενημερότητα. Δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αν και την πληρώνουν πλέον, δεν μπορούν να κάνουν αυτό το βήμα το παραπάνω που λέγαμε πριν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι σοβαρά προβλήματα, αφορούν 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά τα προβλήματα έπρεπε να τα είχαμε λύσει σε χρόνο ρεκόρ για να πάμε μπροστά. Είναι γραφειοκρατικά προβλήματα. Τα λεφτά τους δεν πρόκειται να τα πάρουν γιατί οι άνθρωποι δεν τα έχουν να τα δώσουν. Άρα θα πρέπει να βρούμε μια λύση, να τους διευκολύνουμε για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο τους βήμα. Να επαναδραστηριοποιηθούν στην ουσία. Έτσι, για να έχουν και ίδια έσοδα και να πάρει κάτι το κράτος. Μιλάμε για απλά λογικά πράγματα, ναι, νομίζω. Μια επιχείρηση η οποία χρωστάει το ΤΕΒΕ δεν μπορεί να πάρει ενημερότητα, δεν μπορεί να μπει δηλαδή σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ να αναπτυχθεί. Δεν μπορεί να μπει στο αναπτυξιακό γιατί δεν μπορεί να πάρει ενημερότητα. Είναι πολύ απλό. Καταλαβαίνουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς το βγάζουμε εκτός. Μιλάμε για 400.000 επιχειρήσεις. Φανταστείτε τώρα να δώσουμε βοήθεια στις επιχειρήσεις μέσω ενός προγράμματος. ΕΣΠΑ, σε αυτούς εδώ που δεν μπορούν να μπουν. Όλοι οι επιχειρηματίες, καταρχήν να σκεφτούμε ότι θέλουν να μεγαλώσουν. Κανείς δεν θέλει να μείνει στάσιμος. Όλοι θέλουν να κάνουν μια επένδυση, να αυξηθεί η παραγωγή τους, να αυξήσει τα άτομα που θα εργάζονται στην εταιρεία τους. Καμία επιχείρηση δεν θέλει να πάει πίσω. Όλοι θέλουν να πάνε μπροστά. Mm-hmm. Φανταστείτε να δώσουμε κίνητρα στους ελεύθερους επαγγελματίες να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Είναι πολύ εύκολο να προσλάβουν. Από ένα άτομο καταλαβαίνετε ότι η ανεργία θα μειωθεί δραστικά. Επί της ουσίας και όχι με τρίμηνα και εξάμηνα ή οκτάμηνα προγράμματα. Πολύ σωστό αυτό. Γιατί τώρα έχουμε μείωση, κλείνει λέει η ψαλίδα, αλλά με προγράμματα. Με προγράμματα και τώρα για μισθούς όταν μιλάμε για 300, 400 έτσι. Και 500 ευρώ. Αυτή δεν είναι μισθή. Χαίρομαι και... πολύ που το ακούω, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κύριε Φωκά, δεν υπάρχει. Δηλαδή, τώρα να λέμε σε έναν εργαζόμενο ότι μπαίνει σε ένα πρόγραμμα τρίμηνο, τετράμηνο, πεντάμηνο, οχτάμηνο και ξέρει ότι έχει μια ημερομηνία λήξης. Είναι ένα πράγμα ούτε καν σαν εργασία το βλέπει. Είμαι σίγουρη δηλαδή. Η ψυχολογία δεν είναι ότι πάω για δουλειά, κανονική δουλειά. Έχει τεράστια διαφορά από το να σου πει ο χι επιχειρηματίας ο Αριστίδης Φωκάς ότι ξέρεις, έλα εδώ, εμείς θα κάνουμε δύο προσλήψεις, γιατί άνοιξαν οι δουλειές μας επιτέλους. Εδώ, αν είσαι καλός, αν είσαι άξιος, θα μείνεις. Έτσι δεν είναι. Και είναι όλα προσφορά και ζήτηση. Όταν έχεις ανάγκη από άτομα, όταν αναπτύσσεσαι, τότε το μισθολογικό κόστος δεν είναι το πρωτεύον. Mm-hmm. Αυτό μας το λένε όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ. Μα βέβαια, θα κάνεις τη δουλειά σου και θα έχεις έσοδα. Θα παίρνεις, θα πουλάς, θα υπάρχει κίνηση. Ένας πολιτής, για παράδειγμα, που θα βγει έξω να πουλήσει, αν του δώσεις 500 ευρώ, μπορεί να φαίνεται οικονομικός. Σε κάποιον άλλο να δώσεις 3.000 και να σου φαίνεται ότι κοστίζει πολύ στην επιχείρηση. Αλλά μπορεί αυτός που παίρνει 3.000 ευρώ και 4.000 ευρώ να είναι πολύ λίγα για αυτά που θα σε προσφέρει. Να σου τα φέρνει τα λεφτά. Να σου τα φέρνει τα λεφτά. Μπορούμε να αναπτυχθούμε. Το μυστικό είναι να στηριχτούμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε οι μεγάλες επενδύσεις είναι τόσο σημαντικές όσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για την ανεργία. Για την ανεργία και για να κινηθεί η αγορά. Είπατε προηγουμένως για μεγάλες βιομηχανίες, εμείς δεν είμαστε και έχετε δίκιο, αλλά εμένα με θλίβει πάρα πολύ η εικόνα της βιομηχανικής της Σύνδου. Για να μην σας πω για το Βόλο, γιατί έχουμε από το Βόλο που είχαμε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή που δεν υπάρχει τίποτα, έχει γίνει νεκροταφείο τώρα. Νεκροταφείο έχει γίνει και η Σύνδος. Και οι άνθρωποι που δούλευαν και έχασαν τις δουλειές τους θα βοηθούσαν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
θα παίρνανε έπιπλα από εσάς, θα παίρνανε κάτι άλλο από κάποιον συναδελφό σας. Κυρία Αγγελή, ζω σε αυτή την πόλη πάρα πολλά χρόνια. 20 χρόνια είμαι στο επιχειρήν. Θυμάμαι τη Σύνδο, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή στην Ελλάδα, πρώτου 10, ότι εκεί δεν μπορούσες να περάσεις. Υπήρχαν δρόμοι, όπως είναι εκεί το στρατόπεδο με τις γραμμές των τρένων, που περίμενες μποτιλιάρισμα 1/4-20 λεπτό. Μέσα τα κτίρια ήταν γεμάτα, δεν έβρισκες κτίριο, γινόντουσαν συνέχεια από την ΕΤΒΑ επεκτάσεις, καινούρια κτίρια, γιατί δεν χωρούσαν οι επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια φαντάσματα, τα οποία είναι άδεια, τα οποία έπρεπε να τα εκμεταλλευτούμε. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε σαν ένα πραγματικό αναπτυξιακό νόμο, γιατί ο αναπτυξιακός νόμος αυτός στην ουσία δεν βοηθάει το επιχειρήν. Ένας αναπτυξιακός νόμος είναι να προσφέρει χρήμα. Εδώ προσφέρει φοροαπαλλαγές. Αλλά ποιος θα κάνει μια επιχείρηση όταν θα στηριχτεί μόνο στα ιδία κεφάλαια και θα έχει κάποιες φοροαπαλλαγές για κάποια χρόνια? Εδώ θα πρέπει να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία. Υπάρχουν κενά κτίρια τα οποία είτε ανήκουν σε τράπεζα, είτε υπάρχει διάθεση κάποιος να τα νοικιάσει, να τα πουλήσει. Να μπουν μέσα οι επιχειρηματίες, να μπουν σε ένα πραγματικό πρόγραμμα, να δοθούν λεφτά και κίνητρα στον επιχειρηματία να ξεκινήσει τη δικιά του επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα πραγματικά είναι μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Το λέω και το εννοώ. Είναι καλό για τον επιχειρηματία, από το κομμάτι του επιχειρηματία, που υπάρχει αυτή η υψηλή ανεργία, διότι μπορεί να βρει πολύ εύκολα προσωπικό, να κάνει την επιχείρησή του να πάει μπροστά, να επενδύσει και να τα πάρει πίσω τα χρήματα, αλλά θέλει και αυτός λίγη βοήθεια, όχι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ μιλάμε, καταρχήν θέλουμε χαμηλή φορολογία. Είναι δυνατόν όταν στη διπλανή χώρα, στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, να υπάρχουν 10% φορολόγηση, όταν μιλάμε για μία ώρα τώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10%, όταν οι ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων είναι 50 ευρώ και εμείς να μιλάμε τώρα στην Ελλάδα ότι έχουμε ασφαλιστικές φορές ενός εργαζομένου με πλήρη απασχόληση στο ΙΚΑ, επειδή είναι και 14 μήνες τα ένσημα, αν τα διαιρέσουμε το 12 θα βγουν σχεδόν 500 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για ασφαλιστικές φορές 500 ευρώ το μήνα. Όταν μιλάμε για φορολογία 29%, 27% ασφαλιστική εισφορά, έχουμε φόρο επιδεύματος, αγγίζουμε σχεδόν το 70% μόνο σε έξοδα. Αν βάλουμε το υψηλό ΦΠΑ, έτσι δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Εσείς δεν σκεφτήκατε να βγείτε έξω, να πάρετε την επιχείρησή σας και να πάτε σε κάποια γειτονική χώρα? Το έχουν κάνει πολλοί φίλοι μου συνεργάτες, γιατί είμαστε χρόνια στο χώρο του επίπλου και όλοι γνωρίζουμε και έχουμε κάποιες προσωπικές επαφές. Αρκετοί έχουν πάει Βουλγαρία, έχουν πάει Σκόπια και έχουν σωθεί. Εγώ τους καταλαβαίνω που έχουν πάει εκεί, διότι έχουν οικογένειες, έχουν υποχρεώσεις, έχουν παιδιά από πίσω, οπότε καλό είναι να κοιτάξουν τι θα κάνουν και για την οικογένειά τους. Αλλά όταν μιλάμε για την Ελλάδα, δεν μπορούμε να δίνουμε τώρα στα καζίνο Μυκόνου, Σαντορίνη και Κρήτης χαμηλή φορολόγηση, όταν οι υπόλοιποι επιχειρηματίες σε αυτά τα νησιά θα μπουν σε κανονική φορολόγηση και όταν η υπόλοιπη Ελλάδα έχει αυτή την άγρια φορολόγηση, δεν μπορούμε να δούμε κίνητρα, δηλαδή στα καζίνο, και να αφήνουμε τους επιχειρηματίες που ματώνουν για να παράγουν χρήμα. Διότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι αυτοί που έχουν την παραγωγή του χρήματος. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να καταλάβουμε ότι συντηρούμε αυτό το πανάκριβο κράτος. Ένα κράτος το οποίο είναι πολύ μεγάλο και συνεχώς μεγαλώνει. Βλέπαμε τα στοιχεία για το δημόσιο τι γίνεται. Αυξήθηκαν κατά 65% οι δημόσιοι φορείς μέσα στην τελευταία διετία, το 2015-2017. Αυτά τα συντηρεί ο ιδιωτικός τομέας, έτσι. Ο ιδιωτικός τομέας. Πόσο θα αντέξει αυτός ο ιδιωτικός τομέας να συντηρεί αυτό το τεράστιο δημόσιο με 700.000 δημοσίους υπαλλήλους? Έχει αναλάβει πλέον και το κόστος των συνταξιούχων, διότι τα λεφτά από τα ταμεία τους φαγωθήκανε. Τι άλλο να κάνει ο ελεύθερος επαγγελματίας και να έχει και την υψηλή φορολόγηση?
πώς θα μπορέσει να επενδύσει, να κάνει ένα βήμα πιο κάτω, να κερδίσει και να φορολογηθεί. Πώς θα μπορέσει να το κάνει? Δεν θα μπορέσει σε αυτό το περιβάλλον. Πρέπει να πάρουμε μια γενναία απόφαση. Πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό ότι θα πρέπει να μειωθεί το δημόσιο. Ποιος θα το κάνει αυτό, κύριε Φωκά? Αυτό είναι μεγάλη πολιτική απόφαση, γιατί... Μεγάλη σχέση... πολιτική απόφαση, γιατί συγγνώμη, θα το πω χοντρά, στην Ελλάδα ζούμε, δεν θα ξαναβγεί κυβέρνηση ποτέ. Αυτό ακριβώς. Έχει μεγάλο πολιτικό κόστος. Η Νέα Δημοκρατία που είχε πει, παιδιά, λιγάκι με τους δημοσίους υπαλλήλους να το δουν, έχουν ξεσηκωθεί. Δεν μιλάω για την... Θα μπορούσε να ήταν το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΧΥΠΣΥ, η Ένωση Κεντρών. Όποιος το λέει αυτό ή τολμάει να το αγγίξει, τελειώνει εκεί. Μιλάμε για την ιερή Αγελάδα. Έχετε δίκιο. Κανείς δεν μπορεί να την ακουμπήσει. Αυτό το δημόσιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε το 2010. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες, και όταν μειώσουμε τις δαπάνες σε ένα ποσοστό 20% από τα σημερινά χρήματα που τρώει το δημόσιο, τότε θα καταλάβουμε ότι θα περισσέψει χρήμα και για τους συνταξιούχους που έχουν αδικηθεί, αλλά και να δοθούν κίνητρα στους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ανάπτυξη που λέμε όλοι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν πέσει χρήμα ζεστό στην αγορά, αν δεν βοηθήσουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες να κάνουν το βήμα παραπάνω, να πάνε παρακάτω, να αναπτυχθούν, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε από αυτή την κρίση. Μήπως όμως παραείχαμε πολλές μικρές ιδιωτικές επιχείρησεις, γιατί αυτό που είπε η κυρία Καφαντάρη, ότι τέλειωσε αυτό που ξέραμε στην Ελλάδα, ότι ο καθένας είναι αφεντικό του εαυτού του. Μήπως, γιατί θέλουν να τις περιορίσουν και για λόγους φοροδιαφυγής και τα λοιπά, και να μαζευτούμε έτσι σε μεγαλύτερα σχήματα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι νομίζω είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην υπόλοιπη Ευρώπη στον τομέα αυτό. Έτσι όπως έχει δείξει και η ιστορία, το 1960 είχαμε μεγάλα εργοστάσια με ρούχα, είχαν περάσει χρυσές εποχές, κάποιες δεκαετίες, και η κλωστοϊφαντουργία στην Ελλάδα. Αλλά όλα αυτά, για διάφορους λόγους, τώρα αν θέλετε λόγω συνδικαλισμού όχι σωστού, κλείσανε μεγάλες επιχειρήσεις. Να αναφέρουμε τώρα επιγραμματικά κάποιες εταιρείες που έχουν κλείσει για αυτόν τον λόγο. Στην Άουσα. Λαναράς, έτσι. Λαναράς, δεν υπάρχει. Πολύ γνωστό. Το έχουμε κάνει και αν το έχουμε κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Οικογένειες ολόκληρες καταστράφηκαν εκεί εργαζομένων. Κακός συνδικαλισμός. Και αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι, αλλά δεν μπορεί μια χούφτα εργαζομένων να παίρνει την ευθύνη να κλείσει ένα εργοστάσιο. Και όταν έχω ακούσει από συνδικαλιστή, με είπε κατά λέξη, εγώ το έκλεισα αυτό το εργοστάσιο. Άμα είναι τιμή σε αυτό να κλείσει κάποιον εργοστάσιο, τότε το καταλαβαίνω. Αλλά... Ναι, αυτά γιατί τώρα θα το πω και πάλι χοντρά, γιατί πολλοί συνδικαλιστές, κάποιοι μάλλον, δεν ζουν από την εργασία τους, ζουν από το συνδικαλισμό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό τώρα ψηφίστηκε ο νόμος, η διάταξη μάλλον για τις απεργίες, για το 50-1, έτσι, οπότε νομίζω θα αλλάξουν πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Ναι, το ελπίζουμε. Ναι. Και το μεγάλο στοίχημα, πραγματικά το μεγάλο στοίχημα, είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Θα πρέπει να έρθει κοντά στον πολίτη, και η κυρία Καφαντάρη που είπε ότι θα πρέπει να δουλεύουμε όλοι σε εργοστάσια, κάνει μεγάλο λάθος. Διότι ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση σήμερα πολύ μικρή και να φτάσεις να μπει στο χρηματιστήριο. Μπορεί να ξεκινήσει μια πολύ μικρή επιχείρηση με 2-3 άτομα και να βρεθείς στο διάστημα. Ναι. Είναι έτσι τα πράγματα που αρκεί μια ιδέα τώρα, μια όπως ιδέα. Οι startups, ας πούμε, έτσι επιχειρήσεις. Και κίνητρα, επιχειρηματικά κίνητρα από την κυβέρνηση, βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν γίνεται να στηρίζουμε μια ζωή το δημόσιο. Με τον Τζακαλώτο δεν μιλάτε, να φανταστώ, γιατί δεν ακούει. Ο Τζακαλώτος είναι αυτά που λέει, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει και ο ίδιος τι λέει. Αλλά μια που αναφέρατε πριν για τις μικρές επιχειρήσεις, για τους νέους που θέλουν να κάνουν μια δικιά τους δουλειά, φανταστείτε τα 700 εκατομμύρια που δώσανε ψίχουλα στους συνταξιούχους, να περνούσανε με μια διαδικασία express, να πήγαινε ένας νέος, μια ομάδα νέων, να έλεγαν την ιδέα τους σε μια επιτροπή και να λέγανε στην επιτροπή, καλό ακούγεται, πόσα θέλεις, 20 χιλιάρικα. Πάρτα τα 20 χιλιάρικα.
Κοιτάξτε, πάρε 10.000. Τους συνταξιούχους κόψανε. Κάπως έπρεπε να τους γλυκάνουν λίγο. Ναι, αλλά ήταν, είναι λεφτά που δεν, δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Αυτό λέει ο κύριος Φώκας, έτσι. Βέβαια. Τα χρήματα αυτά θα πιάνανε τόπο. Από τους 10 που θα παίρνανε 10 χιλιάρικα, οι δύο να πηγαίνανε μπροστά την επιχείρησή τους, αυτό ήταν μεγάλο κέρδος στην οικονομία. Πολλαπλασιαστικό κιόλας. Πολλαπλασιαστικό. Ναι. Θα δημιουργόντουσαν νέες θέσεις εργασίες που δεν ξέρουν πού θα φτάσουν. Φορές, φόροι για το κράτος. Φόροι, μια ανάσα στην οικονομία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μπορώ να σας αναφέρω και άλλα πραγματάκια, τα οποία θέλουν λίγο χρόνο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να επενδύσουμε στους νέους επιστήμονες που δυστυχώς φεύγουν καθημερινά, γιατί έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, έχουν πάρει το μεταπτυχιακό τους, διδακτορικό, μυαλά, λαμπρά. Mm-hmm. Τα οποία, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, στο Ισραήλ, στην Ολλανδία, υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα. Θα τους βάζουμε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, θα δημιουργήσουμε πολλά ερευνητικά προγράμματα με συγκεκριμένο αντικείμενο και μπορώ να σας αναφέρω και μερικά, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τεχνολογία είναι και ένα μετά θέμα, να το περάσουμε στη βιομηχανία. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει πολλές φορές στην εκπομπή και τις προάλλες είχαμε εδώ τον Θάνο τον Λεοντάρη. Τον Λεοντάρη, ο οποίος είναι και δικηγόρος και μας έλεγε και για τη διαδικασία, για startup επιχειρήσεις κτλ. Και εκεί θέλει στήριξη και εκεί θέλει μέρημνα. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, έτσι, από πού να το πρωτοπιάσουμε το κομμάτι του επιχειρήν. Εμείς προς το παρόν να σε ευχαριστούμε πολύ γιατί πέρασε και ο χρόνος μας, κύριε Φωκά. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί έχω την εντύπωση ότι μιλήσατε, επειδή έχετε και την πολιτική ιδιότητα από την οποία δεν μπορείτε να αποστείτε φυσικά, αλλά μιλήσατε κυρίως ως άνθρωπος της αγοράς και το εκτιμάμε αυτό σε εκπομπή. Κυρία, και είπατε και μεγάλες αλήθειες. Γι' αυτό το λέμε. Κυρία Αγγέλη, είμαι στη διάθεση οτιδήποτε. Και σε κάποια άλλη εκπομπή, αν θέλετε, να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα, mm-hmm. τι μπορούμε να κάνουμε, να κρατήσουμε και τα μυαλά μας εδώ με συγκεκριμένες προτάσεις για να βοηθήσουμε